Έλληνα πολίτη, Έλληνα πολεμιστή, άνθρωπε Έλληνα, απανταχού της γαίας και της ελληνικής επικράτειας, πρέπει γρήγορα να καταλάβεις και να αντιληφθείς τι ακριβώς έχει συμβεί σε όλο μας το έθνος, αλλά και όλα τα χρόνια που κυβερνάσαι από όλα τα κόμματα, τα ξενόφερτα, τις ψεύτικες αποστατικές ιδεολογίες, και τι ακριβώς έχουν κάνει. Έχω ξαναπεί ότι έχουν απίθμενο θράσος και έχουν μια γελία έπαρση για τον ίδιο τον εαυτό τους, αλλά και για αυτούς τους γελίους απόκοσμους που υπηρετούν. Ακούμε τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος είναι υπουργός οικονομικών. Πώς είναι υπουργός οικονομικών σε μια κυβέρνηση τη στιγμή που η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα? Τεράστια τα ερωτήματα, αλλά συνεχίζω. Έτσι όμως όπως είναι αυτή η κυβέρνηση, είναι και οι προηγούμενες. Και φτάνουμε μέχρι από τότε που το σημερινό ελλάνιο κράτος έχει συσταθεί. Δηλαδή όταν συστήθηκε μια ψεύτικη κυβέρνηση με ψεύτο βασιλεία. Θα τα δούμε όμως αυτά. Να μείνω στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δηλώνει ξεκάθαρα ο άνθρωπος, έτσι έχει μια ξεκάθαρη θέση. Γενικά η φορολογία δεν είναι υψηλή. Ακούστε τι λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το λέει και είναι η θέση όλης της κυβέρνησης και είναι και η θέση όλης της Βουλής. Διότι σε αντίθετη περίπτωση, η οποιαδήποτε αντιπολίτευση εκεί μέσα που είναι ανύπαρτη και δεν υπάρχει, θα είχε πάρει θέση για τον Έλληνα άνθρωπο, για τον Έλληνα πολίτη και για την ίδια τη Βουλή. Αλλά πώς να πάρει όταν η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα και είναι όλοι παράνομοι και όλοι είναι εναντίον του ελληνικού έθνους και του Έλληνα ανθρώπου? Όμως θα κάτσω να κάνω μερικές αναλύσεις, να μπείτε σε μια διαδικασία που μετά πρέπει να τις κάνετε μόνοι σας. Και θα πρέπει η φωνή του πολίτη πια, ο ίδιος ο πολίτης να μιλήσει για όλα αυτά που συμβαίνουν. Μερικές οδηγίες θα δώσω. Μετά όμως, η εργασία αυτή θα είναι στα χέρια σας και θα πρέπει εσείς να την κάνετε. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ότι η φορολογία δεν είναι πολύ υψηλή. Η φορολογία έχει να κάνει με τη θέση του μισθού. Όταν λοιπόν ο μισθός ή τα έσοδα των ανθρώπων είναι πάρα πολύ χαμηλά, η φορολογία είναι όχι μόνο υψηλή, αλλά είναι υπέρογγη και δυναστεύει κάθε άνθρωπο που τη δέχεται ως παράνομο νόμο, που βγάζει μόνο παράνομους νόμους η Βουλή, τη στιγμή που η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα, οι βουλευτές δεν είναι βουλευτές και ο πρόεδρος Δημοκρατίας δεν έχει φέξει στάση σε νόμο, που σημαίνει όλη αυτή είναι μια κάστα οι οποίοι παίρνουν εντολές να εκτελέσουν οτιδήποτε και οτιδήποτε ψηφίσουν. Γίνεται να ψηφίζουν με νόμο και με φεκ ό,τι βγάζουν και εσύ να το ακολουθείς, αλλά τελικά η Βουλή να μην έχει συσταθεί σε σώμα? Γίνεται οτιδήποτε κίνηση κάνει η Βουλή, γιατί είναι σώμα η Βουλή, άρα δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα εάν δεν το κάνουν όλοι μαζί η Βουλή και δει η πλειοψηφία της Βουλής, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα. Άρα, αν η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα, πώς βγάζουν εφεκ σύστασης και λένε συστήθηκε αυτός ο νόμος, κυρώθηκε αυτός ο νόμος και είναι με εφεκ? Αφού εσείς δεν είστε με εφεκ, που σημαίνει εσείς δεν είστε με νόμο. Άρα δεν είστε νόμος για να βγάλετε νόμους. Τεράστια τα ερωτήματα και τεράστια τα εγκλήματα που έχουν γίνει. Και τώρα ο Έλληνα άνθρωπος πρέπει να τα πάρει στα χέρια του. Ακούστε όμως κάτι. Θα σας δείξω το απίθμενο γελίο θράσος τους, όλων αυτών των γελίων ανθρώπων που δεν σέβονται ούτε τι λένε και δεν είναι εκεί να σεβαστούν ούτε σένα. Αφού δεν σέβονται τους εαυτούς τους, αφού δεν σέβονται ποιοι είναι και τι λένε, θες να σου δείξει σεβασμό αυτός να βγάλει νόμο για σένα? Είναι δυνατόν, ρε συνέλληνά μου? Δεν είναι υψηλή φορολογία. Πάμε λοιπόν λίγο. Εκτός πέραν της φορολογίας, που η φορολογία είναι στο 45% και 48% για άλλωστε τη παροχή υπηρεσιών και οτιδήποτε παράξεις. Πέραν που είναι τεράστιοι φόροι των ακινήτων και οτιδήποτε κάνεις, τα οποία τα πληρώνεις, το αφορολόγητο δεν υπάρχει, ποθενές και είναι παντού. Πέραν του γεγονότος ότι ο μισθός σου έχει πάει 300 ευρώ, 400, 500, αν έχεις δουλειά, έτσι, γιατί το 50% είναι στην ανεργία, η σύνταξη έχει φτάσει σε σημεία όρια Ουγκάντας και παρακάτω, αλλά το ζήτημα ποιο είναι? Δεν θα μας πείραζε καθόλου το γεγονός αν ο μισθός ήταν 500 και 400, αλλά η βενζίνη είχε 25 λεπτά, τα τσιγάρα είχαν 50 λεπτά, το ρεύμα είχε 15 ευρώ το μήνα. Δεν θα μας πείραζε ποτέ. Άρα λοιπόν αυτό το ισοζύγιο, ποιος θα το κανονίσει αυτά τα άνοα πλάσματα? Μα αυτά είναι το σχέδιό τους. Θα σου βάλουν τεράστιους φόρους και τεράστια κοστολόγια τις ίδιες των ίδιων των προϊόντων της ζωής και ο μισθός σου θα είναι 400. Άρα
Ο μισθός είναι 400-500, η σύνταξη είναι 400-500, άντε και 700. Αυτό που λέω είναι οι προνομιούχοι. Η βενζίνη θα έχει 1,80, 1,50, 1,70 και βάλε. Και θα σε κλέβει και ο βενζινάς, γιατί δεν μπορεί, άμα δεν κλέψει, δεν βγαίνει. Οπότε θα πάει να βάλει 10 λίτρο και θα βάλει 8. Η ΔΕΗ σου θα είναι 500 ευρώ το μήνα, αλλά ο μισθός σου θα είναι 600. Το τηλέφωνο είναι γεια σας. Τα προϊόντα, σούπερ μάρκετ, αυτά, ψωμιά, όλα είναι στο διάλογο. Πρέπει να είσαι στην πορνεία ή στην κλοπή. Ωστόσο η φορολογία δεν είναι υψηλή. Δεν υπάρχει να συντηρήσει αυτοκίνητο. Τα τέλη κυκλοφορία είναι όσο κάνει τα μάξι, όσο κάνει το αυτοκίνητο, κάνουν τα τέλη κυκλοφορία. Και δεν φτάνει έπει. Πα σε μια καθημερινότητα, δεν φτάνει μόνο εκεί, προχωράμε λίγο παραπέρα. Πάμε. Η φορολογία δεν είναι υψηλή. Λοιπόν, ακούστε. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε, αν η Βουλή ήταν σύσταση σε σώμα και ήταν μια νόμιμη διαδικασία, ο Υπουργός Οικονομικών κάθε χρόνο πρέπει να βγάζει τη λίστα από τα έσοδά του. Ο προϋπολογισμός που βλέπετε είναι ένας κλεμμένος προϋπολογισμός, ένα μπακαλόχαρτο που δεν το βγάζουν κράτη, δεν το βγάζει ούτε μία επιχείρηση, μίνι μάρκετ, που ο ιδιοκτήτης της είναι εντελώς μπαστούνόβλαχος, ο οποίος δεν ξέρει καν να γράφει. Έτσι είναι ο προϋπολογισμός του κράτους του δικού μας. Το Υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να έχει αναλυτικά τα έσοδά του και τα έξοδά του. Δεν τολμάνε βέβαια, βεβαίως υπάρχουν αναλυτικά, γιατί ο τζίρος όλης της Ελλάδος είναι κοντά στο 1,5-3 και δεν μπορεί να πέσει. Ο προϋπολογισμός είναι ένα μπακαλόχαρτο και έχω ξαναπεί ότι δεν έχουμε Υπουργείο Οικονομικών, έχουμε ένα μαγαζί που κατασκευάζει μουτζούρες. Και όπως έχω πει, δεν έχουμε Υπουργείο Αμήνης, έχουμε απλά έναν υπάλληλο που κάνει ό,τι του λένε. Δεν θα πω η λέξη Αμερικανή, οι σιωνισές της Αμερικής, γιατί η Αμερική δεν σε παίρνει τηλέφωνο σαν Αμερική. Έτσι λοιπόν, να πάμε λίγο για να καταλάβουμε τι σημαίνει υψηλή φορολογία. Ας πάμε λοιπόν στα είδη που κρέμονται και αυτοί, έτσι, και τα αυξήνουν. Πάμε λοιπόν στα τσιγάρα. Ξέρετε, γνωρίζετε ότι ένα πακέτο τσιγάρα ελληνικό εγχώριο κάνει 14 λεπτά το πακέτο. 14 λεπτά του ευρώ. Έως τα 5 ευρώ. Μπορεί να μας πει ο κύριος Τσακαλώτος, αν αυτή δεν είναι η υψηλή φορολογία, τι στο διάλογο είναι. Ξέρετε πόσα είναι τα έσοδα από τα τσιγάρα και δεν καπνίζουν μόνο οι Έλληνες. Η Ελλάδα είναι ένα κέντρο διερχομένων. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι, έρχονται, φεύγουν. Έχετε καταλάβει γιατί τεράστιο έσοδο είναι αυτό. Αυτά τα χρήματα που είναι, το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει κάθε χρόνο να τα βγάλει στον προϋπολογισμό ή τουλάχιστον σε ένα συμπλήν ισολογισμό. Άρα, έχετε δει ποτέ ισολογισμό του κράτους, του δικού μας? Ναι. Πού είναι? Τόσοι υπουργοί οικονομικοί, τόσοι υπουργοί οικονομικών. Τόσες χιλιάδες θέσεις μέσα στις εφορίες και στα Υπουργεία Οικονομικών. Έχουμε δει ποτέ ισολογισμό του κράτους μας? Δεν έχετε δει? Μπράβο. Για να τον κάνει και φεκ, πρόσεξε τώρα. Έναν ισολογισμό, ποτέ αν τον βγάλουν, πρέπει να τον κάνουν φεκ κανονικά. Ότι αυτό είναι, ρε παιδί μου. Αυτό. Ότι λένε αλήθεια οι άνθρωποι. Δεν κλέβουνε. Μα αν δεν κλέβουν αυτοί, ποιοι κλέβουν? Όλη αυτή η συμμορία κλέβει. Εάν όμως τον ισολογισμό, τον βγάλει σε φεκ, δεν μπορεί να τον πάρει πίσω και πρέπει να τον αποδείξει. Και όποιος βουλευτής έχει οτιδήποτε πρόβλημα και θα θέλει να κάνει επανέλεγχο, θα μπορεί να τον κάνει. Όχι τώρα να μην υπάρχουν πουθενά τα νούμερα και να βγαίνουν ποσοστιαία. Εκείνη η μεγάλη πλάκα. Είναι τρελά τα νούμερα. Προσέξτε, 14 λεπτά το πακέτο μέχρι τα 5 ευρώ είναι φόροι. Ο νόμος όμως είναι ξεκάθαρος και είναι και με φεκ. Απαγορεύεται να κερδίσεις πάνω από τα 100% και παγκόσμιος ο νόμος είναι αυτός σε οτιδήποτε προϊόν, διότι αυτόματα είναι εσθροκέρδια. Τώρα, τη στιγμή που κάνει 14 λεπτά και το πουλάει 5 ευρώ και οι φόροι, φυσικά οι ενδιάμεσοι παίρνουν πάρα πολύ πενιχρά χρήματα, οι διακινητές των τσιγάρων, μέχρι τα 5 ευρώ είναι τρελά τα ποσά και είναι τεράστια η εσθροκέρδεια. Αυτή η εσθροκέρδεια πηγαίνει όμως στο κράτος μας για το καλό μας, γιατί θα έχουμε μαζεύει αυτούς τους φόρους και θα έχουμε τι θα έχουμε, πού πάνε αυτά τα χρήματα? Ξέρει κανένας, συνέγγινές μου, που πάνε αυτά τα χρήματα? Έχετε δει κανέναν ισολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών? Ποτέ? Δεν ξέρει κανένας σας. Πάμε στα ποτά. Το μπουκάλι με το ουίσκι δεν έχει παραπάνω από $1 όσον αφορά τον τζόλι, παράδειγμα. Η διακύμανση είναι 1,5-2, τέτοια νούμερα, έτσι. Και όταν πουλιέται μέχρι τα 27, είναι φόροι. Αυτοί οι φόροι πού πάνε? Δεν είναι υπέρογγη αυτή η εφορία, κύριε Τσακαλώτε?
Πάμε άλλο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο κάνει 100.000 στο εξωτερικό, στην Ελλάδα οι φόροι του είναι 100%, που σημαίνει 200.000. Αυτή η φόρη δεν είναι υψηλή φορολογία. Τι εννοεί ο κύριος Τσακαλώτος ότι λέει δεν είναι υψηλή? Τι στο διάλο άλλο να κάνεις, ρε Τσακαλώτε? Μιλάμε από τα 5 ευρώ μέχρι τα 14 λεπτά, συζητάμε ότι είναι 10.000% επάνω. Πάμε. Έχουμε την βενζίνα η οποία κάνει, πέραν που έχουμε καύσιμα δικά μας, δεν μας απαγορεύεται να πουλήσουμε, αλλά σε καμία συνθήκη παγκόσμια δεν μας απαγορεύει για εγχώρια διακίνηση. Προσέξτε. Δεν μας επιτρέπουν να πουλήσουμε πετρέλαιο. Αλλά βέβαια έχουμε δύο πετρελοπηγές στην Ελλάδα, οι οποίες βγάζουν πετρέλαιο και δεν μας έχει πει ποτέ το Υπουργείο Οικονομικό πόσα βαρέλια βγάζουν την ημέρα. Κλέβουν συνεχώς πετρέλαιο από δύο πετρελοπηγές χρόνια τώρα και δεν μιλάει κανένας. Θέλετε να μάθετε ποια ιδρύματα έχει τις πετρελοπηγές? Θα τα μάθετε. Όλα ιδρύματα, έτσι, ιδρύματα. Βρε, δεν είμαστε ορφανοί, ρε γάμο, τα ιδρύματα. Δεν θέλουμε κανένα ίδρυμα, ρε, να ξέρουμε δικό μας είναι. Πού είναι, ρε παιδί μου, αυτό? Πόσα βαρέλια βγάλατε, πόσα πουλήσατε, πόσα κρατήσατε? Πού είναι οι εργολάβοι, πόσα έγινε? Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Πάμε σ' άλλο. Τα καύσιμα. Τεράστια η διαδικασία. Είναι πάνω από 270 δισεκατομμύρια τα καύσιμα. Μα μέσα σε αυτά τα λεφτά, 470 συγγνώμη, μέσα σε αυτά τα χρήματα, το 90%, το 80%, αν δείτε και μια απόδειξη βενζινάδικο, είναι η φόρη. Αυτή η φόρη, άμα τους μαζέψεις, ζάχαρη. Η ζάχαρη έχει φόρο ειδικό κατανάλωσης όπως έχουν τα ποτά. Πάει. Είναι διακύμανση. Βλέπετε λοιπόν τώρα και χιλιάδες άλλα προϊόντα που έχουν βάλει φόρους σε τελωνία που δεν τα ξέρει ο απλός πολίτης, απλά τα πληρώνει. Όμως, καμία εβραϊκή εταιρεία, όσοι είναι στο ΚΙΣ, δεν έχουν φόρο, προσέξτε τώρα. Οπότε δεν γίνεται. Εγώ θα έχω 500% φόρο, η εβραϊκή εταιρεία δεν έχει καθόλου, οπότε βγαίνει και πουλάει, κερδίζει χρήματα και εγώ κάνω το βλαμμένο. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας, ενώ αυτός είναι Εβραίος, είναι ξύπνιος. Βλέπεις τι γίνεται στην Έλληνά μου. Όλοι αυτοί οι φόροι όμως είναι στο κράτος μας, υποτίθεται. Ωραία. Πού αναφέρονται αυτοί, σε ποιον ισολογισμό? Πουθενά. Ξέρετε πόσα είναι αυτά? Κέρδη, φόροι, καθαρό λεφτό μαζεύει κάθε μέρα το Υπουργείο Οικονομικών. Και τελικά δεν έχουν πληρώσει δόση, ε? Αλήθεια, μάλιστα. Ρούχα, αυτά, τα πάντα, τι να συζητήσουμε? Υλικά, ό,τι υλικό κινείται δεν φτιάχνουμε τίποτα εμείς. Όλα τα κάνουμε εισαγωγή και όλα έχουν φόρους. Ψάχνουμε για χρήματα. Άρα η φορολογία δεν είναι υψηλή. Δηλαδή, τι άλλο να κάνεις, ρε Κάμοντ? Θέλετε να μιλήσουμε για τη ΔΕΗ όταν το ρεύμα είναι 50 ευρώ και πληρωτέο είναι 300? Έχετε μετρήσει ποτέ τα ρολόγια? Έχετε μετρήσει τα πράγματα ό,τι έρχεται? Έχετε μετρήσει τίποτα ποτέ? Έχετε κάτσει να δείτε έναν απολογισμό πρόχειρα το τι σημαίνει φορολογία? Οπότε δεν είναι υψηλή φορολογία. Όχι. Οπότε με 500 ευρώ το μήνα και με 400, η βενζίνα που κάνει ένα 50, ένα 60, ένα 70 και σε κάτι νησά είναι ένα 80 και δεν ξέρω πού στο διάλογο θα πάει, δεν είναι υψηλή φορολογία. Όχι. Έχει αναρωτηθεί κανείς που είναι αυτά τα κέρδη, όλοι αυτοί οι φόροι που κινούνται κάθε μέρα? Έχετε κατανοήσει συνέλληνες μου ότι λαθρεμπόριο ποιος κάνει? Ποιος θα κάνει λαθρεμπόριο τώρα, για πάμε. Εσύ έβαλες το νόμο. Ωραία. Εσύ είσαι κράτος και ορίζεις τώρα 5 εταιρείες τσιγάρων. Τις οποίες δεν πάει σε καμία εταιρεία ποτέ να ελέγξει ποτέ το κράτος, γιατί είσαι εσύ απάνω στην κυβέρνηση, ο Τσακαλώτος εκεί, ο Τσίπρας από εκεί και οι Εβραίοι γύρω-γύρω. Αυτές οι εταιρείες τι νους είναι? Δεν είναι δικές τους. Δεν βλέπετε ρε συνέχεια να τι γίνεται. Οι εταιρείες ποτών πού είναι? Οπότε τι θα κάνουν? Ό,τι γουστάρουν να κάνουν. Οπότε η φορολογία υπάρχει, 27 το μπουκάλι, 5 το πακέτο, πάμε τα κοντέινερ όλα. Οπότε τσιγαρέμποροι, λαθρέμποροι. Καύσιμο. Ποιος θα κάνει μωρέ λαθρεμπόριο καύσιμο? Ποιος θα κάνει? Αφού το διγυστήριο είναι συγκεκριμένο, είναι του Βαλελογιάννη. Άντε και τα ελληνικά πετρέλαια. Άρα πετρέλαιο από αλλού δεν πρόκειται να βρει. Έτσι δεν είναι? Πολύ. Και μην βάζει κανένα καράβι, θα σε πιάσει το τελωνίο. Έτσι δεν είναι? Ποιος κάνει λαθρεμπόριο καύσιμο? Η κυρία Μαρία από την γειτονιά, ε. Πάει και φορτώνει. Και από πού φορτώνει? Και δεν ξέρει κανένας τίποτα. Όλο το λαθρεμπόριο στις Ελληνές μου είναι δικό τους. Εκτός από τους δυσβάσταυτους φόρους που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, εκτός από το τεράστιο κλέψιμο του ισολογισμού του δικού σου και χρήμα που σήμερα μαζεύει όλα αυτά οι υπάλληλοι, όλοι αυτοί οι υπάλληλοι σε όλες αυτές τις πολιτικές θέσεις, δεν είναι καν για το κράτος σου. Αν αναρωτηθούμε και ζητήσουμε αύριο το πρωί έναν έλεγχο σε μια κυβέρνηση και στις πίσω κυβερνήσεις, να δώσουμε τα στοιχεία. Δεν θα πάρω τα στοιχεία αυτά να δω πόσα είναι κάθε χρόνο και το τι έχει εισάγει στη χώρα. Τι έχει εισαχθεί στη χώρα και τι έχει εξαχθεί. Τα πάντα όλα τα έχεις. Ωραία. Έχετε καταλάβει τι θα βρω εκεί μέσα?
Γιατί εγώ ξέρω που θα ψάξω και τι θα κάνω. Και σήμερα θέλω να αναρωτηθείς και εσύ τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να ψάξουμε. Και αυτό το παιδί το οποίο έχει άπειρο θράσος και γελιότητα θα έλεγα, ότι η φορολογία δεν είναι υψηλή. Δεν είναι υψηλή η φορολογία. Ωραία, να πάμε κι άλλοι τότε, να μην φτάσουμε. Να πάμε 10%, να πάμε 50% το μπουκάλι, να πάμε το αυτοκίνητο άλλα 200%. Έχετε καταλάβει πόσα χρόνια τι έχετε πληρώσει και ότι όλα αυτά τα χρήματα θα αναζητηθούν από τους υπεύθυνους. Και θα μάθουμε που πήγαν. Δεν καταλαβαίνεις το ασύστολο κλέψιμο τόσων ετών. Δεν καταλαβαίνεις γιατί κάνουν έτσι, μη χάσουν την καρέκλα και τη θέση. Και τώρα πρέπει τη βουλή σου, το κράτος σου, τους θεσμούς να τους πάρεις στα χέρια σου. Έχεις καταλάβει με τι χρήμα και με τι κλεμμένο χρήμα πληρώνουν όλες τις θέσεις των δικαστικών. Έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί. Πρέπει να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Και πρέπει να καταλάβεις πώς αφήνουν τα κενά και πώς υπάρχουν χρηματισμένοι δικαστές, δικηγόροι, τελωνιακοί, γιατροί, νοσοκομεία. Ξέρετε για τι χώρο μιλάμε. Επειδή πιάσαν έναν. Μα αυτή είναι μια καθημερινότητα. Και αυτό συμβαίνει συνεχώς. Η χώρα είναι διαλυμένη και διαλύεται χρόνια. Και πάνε στο απόγειο να σε αφανίσουν τελείως. Και τώρα πρέπει να πάρεις την Ελλάδα στα χέρια σου. Να πάρεις την πολιτική. Να πάρεις τη βουλή σου. Να πάρεις τους νόμους στα χέρια σου. Να μην τους έχουν όλοι αυτοί οι ανθέλινοι. Οι ανθέλινες. Αλλά και όλα αυτά τα κόμματα. Τα οποία αυτά σε φέρανε μέχρι εδώ. Μπορεί να απαντήσει κανένας και να μας δώσει στοιχεία, μα είναι κράτος, είναι δικό σου. Ωραία. Αύριο το πρωί λοιπόν κάνει μια ερώτηση Υπουργείο Οικονομικών να σου δώσει όλα τα στοιχεία. Τα έχει αναλυτικά από κάθε αφορία, τι έχει πράξει, από κάθε εταιρεία τσιγάρων, ποτών, ζάχαρη, αυτοκινήτων. Τα πάντα. Είναι τεράστια τα νούμερα. Όλα τα υλικά που φτιάξαμε σπίτια και χτίσαμε, σχεδόν τα πιο πολλά, είναι εισαγωγές. Τεράστια ποσά έχουν μπει στα ταμεία και τα έχουν κλέψει. Και να ξέρετε ότι αυτά τα πολιτικά παιδιά είναι μόνο από προμήθειες που έχουν κρυμμένα λεφτά και δεν μπορούν να τα φάνε. Γνωρίζω ακριβώς ποιοι πολιτικοί έχουν και πόσα έχουν και πού τα έχουν. Και φυσικά, αν τα πάνε και σε τράπεζα, τους τα κλέβουν πάλι χαζάρι. Μερικά παιδιά που τα παίζουν έξυπνοι τα έχουν σε υπόγεια. Βέβαια. Τούμπανο τα υπόγεια, όλα γεμάτα λεφτά. Έρχονται άσχημες και πικρές μέρες για αυτά τα παιδιά και για όλα τα παιδιά που εμπλακήκανε. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε μαζί, συνέλληνά μου. Έχεις καταλάβει μωρέ τι έχει γίνει και σου λέει αυτό το θρασίμι τώρα. Η φορολογία δεν είναι υψηλή σε ανύπαρτους μισθούς και σε ενεργεία 50% και διαλύουν την Ελλάδα, αλλά τελικά βγάζουν νόμους αν θα δώσουν το όνομα Μακεδονία ή αν τελικά οι γκέι θα έχουν παιδί και οικογένεια. Και τελικά ανοίξαν και τα σύνορα σε μια τέτοια κρίση να γεμίσει ο κόσμος με λαθροέπικους όπου θα τους δώσουν ηθαγένεια γη και τους πληρώνουν. Τεράστια ποσά για να μείνουν. Μέχρι πότε θα το επιτρέπουμε στην Ελλήνα μου. Στην Ελλήνα. Έγινα πολίτη. Ενώ σου στην Ελλήνα συνέλευση. Στα δικά σου πολιτικά γραφεία. Δεν είσαι ικανός να ανοίξεις ένα πολιτικό γραφείο. Δεν είσαι ικανός να ανοίξετε 20-10 άνθρωποι ένα γραφείο το οποίο θα λέτε, θα αφυπνίζετε, αλλά και θα σχεδιάζετε το μέλλον σας και την πολιτική δομή της χώρας σας. Δηλαδή την ίδια την απελευθέρωσή σας. Δεν είστε ικανοί. Είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι τέτοιο στην ελληνική επικράτεια. Εμείς οι Έλληνες, αυτή τη φορά είδες πως έχει γίνει με διαφορετικό τρόπο. Ο Έλληνας ανοίγει τα δικά του γραφεία. Ο Έλληνας αφυπνίζεται και αφυπνίζει και μαζεύει τα αδέρφια του για να πάρει την απελευθέρωσή του, να πάρει την χώρα στα χέρια του, να πάρει τη ζωή του και το μέλλον του. Πρέπει να το κάνουμε όλοι. Η ένωσή μας θα σταματήσει όλη αυτή την κατάπτωση, όλο αυτό το κλέψιμο, αλλά και το θράσος, το απίθμενο. Αλλά θα σταματήσουμε και όλους αυτούς που αυτοί είναι οι υπεύθυνοι που έχουμε έρθει μέχρι εδώ. Και δεν μας ενδιαφέρει αν είναι κουμπιά των αποστατών, αν είναι απλά εκτελεστές. Δεν θα σεβαστώ κανέναν εκτελεστή που πήγε απέναντι στο γένος μου, απέναντι στην Ελλάδα μου, απέναντι στο δίκαιο. Δεν μπορώ να αντιφερθώ τελείως διαφορετικά. Είναι απλά απέναντί μου. Εάν δεν είναι, πρέπει να έρθει μαζί μας. Εάν δεν είναι μαζί μας, είναι απέναντί μας, έτσι όπως το έχω πει και έχω τοποθετηθεί από την αρχή. Εκτελέστε συνέλληνες, στο δικό σας πολιτικό φορέα. Μονόδρομος η Ελλήνων Συνέλευση. Αλλάζει τα πάντα. Αναρωτηθείτε. Μπείτε σε μελέτες να δείτε. Ψάχτε. Σήμερα η πληροφορία είναι στα χέρια σας. Και πρέπει όλοι σας, όσοι δουλεύετε και έχετε πληροφορίες, να τις βγάλετε στον αέρα, να ενημερωθούν όλοι. Ώστε να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Το τι έχουν κάνει, το πώς το έχουν κάνει και το τι πρέπει να το σταματήσουμε όλοι μαζί. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλοι μαζί στην απελευθέρωσή μας. Στην ίδια μας τη ζωή έχουμε καθήκον. Στην ίδια μας τη δημιουργία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.